πελατειακές σχέσεις. Γιατί μιλάει για απαξίωση της πολιτικής, για να αποδυναμώσουν το κόμμα, στο ρεπορτάζ του Γιάννη Ξενοφόντος. Την ξεκάθαρη πρόθεση του Ακέλ να πατάξει φαινόμενα παραγοντισμού, διαπλοκής και διαφθοράς που έχουν παρισφρήσει στο κόμμα, εξέφρασε σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Σημερινή ο Άνδρος Κυπριανού. Φαινόμενα παραγοντισμού, πελατειακός σχέδιο, ακόμα και περιπτώσεις διαφθοράς μας έχουν αγγίξει σε πολύ μικρότερο όμως βαθμό από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και με μια ουσιαστική διαφορά. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να βρούμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του Ακέλ δεν το επιτρέπουν να κάνει αποδεκτά τέτοια φαινόμενα. Είναι χρέος λοιπόν της ηγεσίας και κρινόμαστε γιατί δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα. Σχολιάζοντας την εκλογή του Δημήτρη Σιλούρη στην Προεδρία του Νομοθετικού Σώματος, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για παζάρεμα και ανταλλάγματα που απαξιώνουν την πολιτική. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε απαξίωσε ακόμα περισσότερο την πολιτική και τους πολιτικούς στα μάτια της κυπριακής κοινωνίας. Είναι προφανές ότι μεταξύ Προέδρου της Δημοκρατίας, Δυσσή και Δημήτρη Σιλούρη έγινε παζάρεμα με ανταλλάγματα την Προεδρία της Βουλής και την ψήφιση νομοσχεδίου. Θέλω να προσθέσω ότι δεν θα δεχθούμε εκβιασμούς από κανέναν, ούτε θα δεχθούμε να επιχειρηθεί η επίρρηψη ευθυνών σε εμάς. Όσες ευθύνες έχει το ΑΚΕΛ, τόσες έχουν και οι υπόλοιποι για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Την ίδια στιγμή, ανησυχία επικρατεί στο ΑΚΕΛ μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 22ης Μαΐου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση προκειμένου να διαφανούν τα αίτια της απώλειας ψηφοφόρων. Πέρα από την ηγεσία του κόμματος, ο Άνδρος Κυπριανού επιρρύπτει ευθύνες και σε στελέχη του ΑΚΕΛ που εργάστηκαν κατά την έκφρασή του για να περιοριστούν τα ποσοστά. Όταν έχεις κάποια εκλογικά αποτελέσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, η ηγεσία πάντοτε έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης. Θεωρώ ότι η ηγεσία και εγώ προσωπικά έχουμε τις δικές μας ευθύνες. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να ακούσουμε τα μέλη του κόμματος, εκείνα που εργάζονται και στους ώμους των οποίων πέφτει όλη η δουλειά. Αντίθετα, θα ακούσουμε με πάρα πολύ επιφύλαξη εκείνους οι οποίοι συνειδητά εργάστηκαν για να περιορίσουν τα ποσοστά του κόμματος. Υπάρχουν κάποιοι που βγήκαν δημόσια και ουσιαστικά εργάστηκαν για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Δεδομένων των συσπυρώσεων που διαμορφώνονται στο Κοινοβούλιο, ο Άνδρος Κυπριανού επισήμανε ότι το ΑΚΕΛ θα επιδιώξει συνεργασίες εντός και εκτός Βουλής, στη βάση πάντοτε πολιτικών συγκλήσεων.